Ο κύριος Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είχαμε μία απόφαση με ενδιαφέρον, τα ξεχνάμε συνήθως αυτά, επί της δικαστικής έτσι, περιπέτειας που υπήρχε με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να πούμε λίγο την απόφαση καταρχήν, γιατί δεν είναι ενημερωμένοι οι ακροατές. Ναι, υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση είναι του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Ναι, είναι τελεσίδικη. Απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία έκανε δεκτό την 90 σελίδων τεκμηριωμένη καταγγελία της κείμενο της ΔΑΣ που κατατέθηκε και στην προσωρινή διοίκηση για να πάει η Ομοσπονδία για συνέδριο δεν όρισε τρία μέλη της απερχόμενης διοίκησης Ομοσπονδίας που είναι ταυτόχρονα και μέλη και της διοίκησης ΓΕΣΕ, τους κυρίους Καραγεωργόπουλο, Βασιλόπουλο και Κυριακούλια, αποδεχόμενοι όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε προσκομίσει σε σχέση με το όργιο νοθείας που είχε γίνει στη συγκεκριμένη Ομοσπονδία, την παρουσία εργοδοτών και μια σειρά τέτοια ζητήματα που είχαμε καταγγείλει εκείνη την περίοδο. Αυτό το θεωρείτε δικαίωση, κύριε Μαυροκέφαλε? Δικαίωση είναι μια δικαίωση. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα συγκεκριμένα γεγονότα φυσικά είναι γνωστά στους εργαζόμενους και στον κλάδο των ιδιωτικών υπαλλήλων και συνολικότερα στην εργατική τάξη. Επιβεβαίωσε κάτι, η απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαίωσε κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Τέλος πάντων δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει τη δυνατότητα, στους εργαζόμενους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει πλέον το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και να κάνει το συνέδριό του χωρίς την παρέμβαση της εργοδοσίας και τους νόθους αντιπροσώπους. Από αυτή τη σκοπιά είναι ένα θετικό βήμα. Είναι να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ομοσπονδία της ΓΕΣΕ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία της ΓΕΣΕ. Είναι φαινόμενα τα οποία καταγράφτηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα στην πορεία μέχρι να γίνει αυτό το συνέδριο. Και φυσικά είναι ορισμένα από τα φαινόμενα τα οποία αντιστοιχούν και για το ίδιο το συνέδριο της ΓΕΣΕ, με τις προσπάθειες που έγιναν από αυτή που εμείς ονομάζουμε συνδικαλιστική μαφία να επιβάλλει την παρουσία των εργοδοτών και των νόθων μέσα και στα δύο συνέδρια. Συνεπώς το θεωρείτε πρόκρημα για την απόφαση την τελεσίδικη για την ΓΕΣΕ, την απόφαση για το, από την ΟΙΕΛΕ, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων? Όχι, δεν μπορώ να πω, η δικαιοσύνη κοινή ήταν εξάρτητα, δεν ξέρω. Σίγουρα είναι ένα θετικό βήμα. Δεν λέω ότι ταυτίζονται ή θα ταυτίζονται οι δύο αποφάσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι τέτοιο. Όμως το βασικό κατά τη γνώμη μας είναι ότι και από αυτή την υπόθεση και από αυτή την απόφαση, με συγχωρείτε, επιβεβαιώνεται όλα όσα είχαν καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα συνδικάτα και συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας και μάλιστα είχαμε δεχτεί μια τεράστια επίθεση, ένα τόνους λάσπη, ότι η δικιά μας επιδίωξη είναι να διαλύσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα, να μην γίνονται συνέδρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλά, δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, αυτά που γίνανε. Δεν ήταν καθόλου καλή εικόνα και νομίζω ότι συνέβαλαν όλα όσα έγιναν. Νομίζω ότι και η απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει ποια ήταν η πραγματική αιτία που οδήγησε σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μπράβους ποινικούς, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος σε ένα εργατικό συνέδριο με εργοδότες, είναι λογικό οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι αυτών των συνεδρίων να αντιδράσουν. Όπως φαντάζομαι θα αντιδρούσε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, είτε ένας εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του, ακόμα κι εσείς, αν προσπαθούσε να περάσει την πόρτα της εισόδου ενός ξενοδοχείου ή ενός συνεδριακού χώρου και έβλεπε μπροστά του ένα μπράβο, ένα ποινικό, έναν εργοδότη, οποιοδήποτε τέτοια περίπτωση. Τώρα υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία τα θεωρώ στρατηγικά. Για παράδειγμα, για σένα μπορεί να είναι όλα όσα λέτε, στις δυνάμεις και στις ομοσπονδίες τις οποίες το ΠΑΜΕ έχει την πλειοψηφία. Ξέρω εγώ στην Ομοσπονδία Οικοδόμων έχει την απόλυτη πλειοψηφία, αν όχι έτσι δεν είναι. Γιατί δεν έχουμε αντίστοιχα? Μήπως οι λόγοι δηλαδή δεν είναι απλώς τι αιτήματα θέτει το συνδικαλιστικό κίνημα και μόνο, αλλά είναι και αντικειμενικά που φέρουν τον συνδικαλισμό σε πολύ δύσκολη θέση σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας.
Καταρχήν η και το λέω με αγωνία, προσέξτε, το λέω με αγωνία και με θετικό τρόπο. Δεν το λέω αρνητικά, δεν το λέω για να συκοφαντήσω. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το ανοίγει με θετικό τρόπο, γιατί και εμείς πηγαίνοντας στους χώρους δουλειάς και συζητώντας με εργαζόμενους, ερχόμαστε κοινωνοί και αντιμέτωποι με την αγωνία των εργαζομένων μπροστά σε αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα. Να προστατευτούν συλλογικά δικαιώματα, να προστατευτούν οι μισθοί των εργαζομένων, οι συνθήκες δουλειάς κτλ. Και σε αυτό το κομμάτι αποφασιστικό ρόλο παίζει το συνδικαλιστικό κίνημα. Άρα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, επειδή ακριβώς είναι σωστό, για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, των οποίων των συνδικάτων της αυτής Ομοσπονδίας οι αρχαιρεσίες είναι δημοσιευμένες, δεν ψάχνουμε να τις βρούμε σαν detective Sherlock Holmes. Ο καθένας ξέρει, διαβάζοντας εφημερίδες και το site του συνδικάτου, πότε κάνει αρχαιρεσίες, πού τις κάνει, με ποιο τρόπο κτλ. Κάνανε έναν αγώνα το προηγούμενο διάστημα και καταφέρανε η συγκεκριμένη Ομοσπονδία που μιλάμε και υπόγραψε συλλογικές συμβάσεις μια σειρά έργα που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, όπως το Φαλιρικό Όρμο, όπως το γήπεδο της ΑΕ κτλ. Κατοχυρώνοντας το 7ωρο και με αυξήσεις. Αυτές τις συλλογικές συμβάσεις η κυβέρνηση αρνείται να τις κάνει υποχρεωτικές. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που σας λέω. Την ίδια στιγμή καταλαβαίνω. Κάνει υποχρεωτικές τις συμβάσεις, οι οποίες για παράδειγμα των σούπερ μάρκετ ή για παράδειγμα της Ομοσπονδίας του Τουρισμού, οι οποίες συμβάσεις κατοχυρώνουν μειώσεις μισθών και εξαήμερη και εφταήμερη εργασία, την οποία κατά τα άλλα και κατακεραυνώνει ο κύριος Τσίπρας και στείλει μια ψεύτικη αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι ακόμα τι μου κάνει προσωπικά εντύπωση. Ναι. Ξαφνικά, ας πούμε, πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε 3 ώρες στάσεις στο μετρό. Πολλοί κόσμος, αν δεν μπορέσει να πάει στη δουλειά του και αναγκάζεται ένας εργαζόμενος να πάρει ταξί για να πάει, μπορεί να χάσει και όλο το μεροκάματο, για να είμαστε δίκαιοι. Και το λέω για αυτούς που πραγματικά καταλαβαίνουν τον πόνο, την ανέχεια πολλών ανθρώπων. Ξαφνικά σταματήσαν. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί έγιναν. Τώρα ξαναεπαναλαμβάνονται κάτι στις 3 ώρες, μετά ξαναφεύγουν. Σαν τους παλιούς δημοσιογράφους που λέγανε μπες μέσα θορυβωδός για να ακούνε όλοι ότι μπήκες και φύγε θορύβος για να νομίζουν όλοι ότι είσαι εκεί. Ναι. Θέλω να πω, βλέπουμε μία άλλη ομοσπονδία να παίρνει ο πρόεδρος της Σανών, να την πηγαίνει έξω από την υπουργεία με 10 άτομα μαζί, να τα παίζουν τηλεοράσεις και να ψάχνεις μετά τη συμμετοχή και να βλέπεις ότι είναι 5%, 3% στην στάση εργασίας. Και να αναρωτιέσαι, τι συνδικαλισμός είναι αυτός. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω σε αυτό το ζήτημα το εξής. Επειδή εγώ μετακινούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάρα πολύ, πρέπει να το ξέρετε, φαντάζομαι θα το ξέρετε κιόλας. Για την κατάσταση λέτε. Δεν το συζητάμε αυτό. Η αγανάκτηση του κόσμου αυτό. Λεωφορεία και μετρό έχει χτυπήσει δεν κόκκινο. Δεν το συζητάμε αυτό. Συζητάμε για έναν συνδικαλισμό ο οποίος δεν έχει αγώνα, δεν έχει αγώνα και συνέχεια. Έχουμε 2 λεπτά, αλλά βάζω το θέμα. Δεν υπεκφεύγω καθόλου. Ναι, με συγχωρείτε. Θα σας απαντήσω, δεν υπεκφεύγω καθόλου. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη δηλαδή από αυτή τη σκοπιά η αγωνία και ο αγώνας των εργαζομένων, που θα έπρεπε να γίνει και αγωνία και αγώνας όλης της εργατικής τάξης, για παράδειγμα εδώ της Αττικής, που ταλαιπωρείται και πληρώνει πανάκριβα εισιτήρια για να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν φυσικά πλευρές στο συνδικαλιστικό αγώνα, γιατί και σε αυτά τα σωματεία δεν είναι η πλειοψηφία του ΠΑΜΕ, για το πώς κοινωνούν, για το πώς γνωστοποιούν και για το πώς ζητούν την αλληλεγγύη όλης της εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών στρωμάτων για τα δίκαια αιτήματά τους. Εμείς επιδιώκουμε να παρεμβαίνουμε με σωστό τρόπο και σε αυτά τα ζητήματα. Όμως θα μου επιτρέψετε για το συνολικότερο ζήτημα να πω το εξής. Βεβαίως, και με αυτό να κλείσουμε. Για την απαξίωση των συνδικάτων. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και στις συνθήκες της κρίσης, στην κυριολεξία ο λαός μας και η εργατική τάξη γονάτισε. Και αντί να έχει δίπλα της από κούμπι διεκδικητικό πόλο τα συνδικάτα και την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, τους είχε απέναντι. Τους είχε μαζί με την Τρόικα, μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα αυτά που αφαιρούσε. Και όση προσπάθεια και να κάνανε οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, είναι λογικό στη μεγάλη πλειοψηφία δυστυχώς να περνάει η εικόνα, αυτή η εικόνα που πλασάρει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και που έχει φέρει σε μεγάλη απαξίωση τα συνδικάτα σε τέτοιο βαθμό που ειδικά στις συγκεντρώσεις ΓΕΣΕ της Πρωτομαγιάς να μην μαζεύονται ούτε τα Περιστέρια στην πλατεία Κλαθμόνος. Σε αυτό ένα δίκιο το έχετε απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ.